Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η κουζίνα La Grecque, το Σωτήρι σήμερα θα σας ετοιμάσει τη φάβα. Πώς θα την κάνουμε? Πάμε να δούμε τα υλικά πρώτα και μετά θα σας δείξουμε και τον τρόπο. Ελαιόλαδο στην κατσαρόλα, το κρεμμύδι σε φέτες, ανακατεύουμε, προσθέτουμε το σκόρδο και τα καρότα. Δαφνόφυλλο, συνεχίζουμε το ανακάτεμα, να γυαλίσουν τα λαχανικά, πλένουμε ταυτόχρονα τη φάβα σε κρύο νερό και την προσθέτουμε μέσα στα κρεμμύδια. Ανακατεύουμε, προσθέτουμε κρύο νερό, αρκετή ποσότητα, να σκεπάζει καλά τη φάβα. Αλάτι, άσπρο πιπέρι, λίγο δέρμα από λεμόνι. Μόλις πάρει βράση και βγάλει τους αφρούς πάνω, ξαφρίζουμε έτσι επιμελώς. Βράζουμε τη φάβα για 45-50 λεπτά περίπου. Οι παλιοί λέγανε μια ιστορία για τη φάβα, κάποιο λάκκο έχει φάβα και αυτό βγήκε γιατί όσο κιλά να τις προσθέσεις μέσα, η φάβα το πίνει και χάνεται. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, την βάζουμε στο blender, προσθέτουμε ελαιόλαδο και τη χτυπάμε πολύ καλά. Να έχει μια λία και κρεμώδης υφή. Την προσθέτουμε στο πιάτο, γαρνίρουμε με το φρεσκοκομμένο κρεμμύδι, την κάπαρη, προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Δοκιμάζουμε γεύσεις αυθεντικές, γεύσεις ελληνικές, κουζίνα à la Grecque by Sotiris Evangelou. Φίλες και φίλοι, για περισσότερες συνταγές ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube κουζίνα à la Grecque by Sotiris Evangelou και στο site chefevangelou.gr. Γεια σας!